Από τη μία, η όλη υπόθεση που έχει να κάνει με την προβολή της πόλης, από την άλλη, οι υποδομές. Το παράδειγμα του ανοιχτού θεάτρου έρχεται να προβληματίσει, κυρίαρχα για το γεγονός της εξέλιξης της πόλης Καλαμάτας, μια πόλη που υπεραναπτύσσεται και που θα αποκτήσει ένα μικρό για αυτήν ανοιχτό θέατρο. Είναι μια αντιγραφή πάλι ότι κάτι κάναμε. Και να το αιτιολογήσω. Ότι η πόλη πάει για 150-200.000 κατοίκους. Τι θέατρο είναι αυτό το 2.000 θέσεων? Το λέω για να καταγραφεί αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω από τη δικιά μου την πλευρά, την επιχειρηματική πλευρά, που έχω κάνει πάρα πολλά τέτοια πράγματα και την εμπειρία μου, το μέρος εκεί το οποίο γίνεται είναι πιστεύω το κατάλληλο. Αυτή η πρωτοβουλία του, η πολύ καλή πρωτοβουλία του Σωτήρη του Μαρίνη, του επιχειρηματία, έδειξε τη δυναμική της πόλης. Ένα θέατρο το οποίο έβαζε 5.000 άτομα και δεν χώραγε. Τότε. Τώρα, αυτή τη στιγμή που έχουν δυσκολέψει τα πράγματα προς τώρα, θα μου πει κανένας ότι τότε ήταν άλλες εποχές και τώρα είναι άλλες. Θα αιτιολογήσω να πω ότι τώρα είναι άλλες εποχές, αλλά τώρα ψάχνουμε να βρούμε περισσότερο κόσμο με λιγότερα λεφτά. Δηλαδή τώρα ψάχνουμε να βρούμε από τους πολλούς τα λίγα. Γι' αυτό θέλουμε χώρους με περισσότερες θέσεις για να έχουν πολύ μικρότερο εισιτήριο. Και ρωτώ, ποια εκδήλωση θα φιλοξενεί αυτό το θέατρο? Αυτό το θέατρο 2004, από τώρα που το φτιάχνουν, είναι μικρό. Εκτός αν δεν έχουν λεφτά να φτιάξουν την υποδομή, να μπορέσει αργότερα να γίνει 5.000-6.000 θέσεων. Οπωσδήποτε 5.000-6.000 θέσεων. Αλλιώς τα λεφτά για 2.000 θέσεις είναι πεταμένα. Δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Τα λεφτά για 2.000 θέσεις είναι απλώς για να δείξουμε ότι έγινε ένα έργο. Άμα είναι να το δείξουμε ότι έγινε ένα έργο, καλύτερα μην γίνει τίποτα. Αυτό το λέω προς τη Δημοτική Αρχή, διότι καλά, κακά τα ψέματα, έπρεπε να ρωτάει κάποιους ανθρώπους.